Είναι ένα εργαλείο που μπορούν να το εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις για να ρυθμίσουν εξοδικαστικά τις οφειλές τους τόσο προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους πιστωτές τους. Βεβαίως δεν θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος δυνατός νόμος, αλλά μπορώ να πω ότι έχουμε σήμερα σε λειτουργία πια τον νόμο για την εξοδικαστική ρύθμιση των οφειλών, κάτι που δεν είχαμε πριν από μερικούς μήνες, με χρονική υστέρηση βεβαίως ετών, γιατί αυτός ο νόμος χρειαζόταν από την αρχή της κρίσης, έτσι ώστε να μην συσσωρευτούν αυτές οι οφειλές τόσο προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, της τράπεζας και τους πιστωτές, και να είναι καλύτερο το επιχειρηματικό κλίμα στη χώρα. Δεν είναι ο καλύτερος δυνατός νόμος μεν, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια παραπάνω ελπίδα ή μια ελπίδα δε. Αυτό ουσιαστικά πρέπει να κρατήσουμε, έτσι. Αυτό ακριβώς είναι, κύριε Δουλγεράκη. Το γεγονός είναι ότι θα δούμε την εφαρμογή του νόμου στην πράξη. Σήμερα ξεκίνησε, όπως είπατε πολύ σωστά, 70 επιχειρήσεις προσέφηγαν ήδη με αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μέσα από μια διαδικασία η οποία κρατά από 80 μέρες μέχρι και για τις μεγάλες επιχειρήσεις και μέχρι και κάποιους μήνες. Εδώ θα δούμε το ρόλο που θα παίξουν ουσιαστικά οι τράπεζες και το ελληνικό δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Εάν έχουν αποφασίσει, είναι στις προθέσεις να λειτουργήσει στην κατεύθυνση της απομείωσης του χρέους, έτσι ώστε να είναι βιώσιμο το χρέος για τις επιχειρήσεις από τη στιγμή που η ίδια επιχείρηση με τα προαπαιτούμενα που έχει για να ενταχθεί στον νόμο είναι βιώσιμη. Οι περισσότεροι φοβούνται ότι από τη στιγμή που είναι στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πως οι προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται είναι απαγορευτικές για τους ίδιους. Εδώ τώρα τι μπορεί να γίνει είναι το μεγάλο ζητούμενο. Κοιτάξτε, οι προϋποθέσεις για την ένταξη δεν βλέπω την απαγόρευση πλην της δύο στοιχείων. Το ένα στοιχείο έχει να κάνει με την καθαρή θέση της επιχείρησης, μία καθαρή θέση τα τελευταία 3 χρόνια, οικονομικά έτη. Και όταν λέω καθαρή θέση, και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοι, ότι εννοείται τα έσοδα-έξοδα να βγάζουν έστω και ένα ευρώ κέρδος, αφαιρουμένων των οφειλών προς τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, πιστωτές. Άρα πραγματικά η επιχείρηση είναι βιώσιμη. Και το δεύτερο που έχει να κάνει είναι ότι θα πρέπει να συνενέσει σε αυτήν την ρύθμιση την εξοδικαστική του 60% των πιστωτών. Μάλιστα. 150 με 400 χιλιάδες όντως οι επιχειρήσεις τις οποίες αφορά ενδεχόμενα αυτός ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Είναι μεγάλος, είναι πραγματικά περίπου περισσότερες από το σύνολό τους, μπορεί να ξεπερνάει και τις 300 χιλιάδες. Οι προσδοκίες είναι να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Είναι μία διέξοδος για την ρύθμιση των οφειλών και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Σας λέω, αυτό που θα παίξει καθοριστικό ρόλο κυρίαρχα για μένα είναι η συμπεριφορά των τραπεζών. Το λέτε αυτό με ποια έννοια, ότι μπορεί να σταματήσει, ότι μπορεί να διακοπεί, να μην προχωρήσει? Να μην κάνουν αποδεχθεί την πρόταση των, γιατί ουσιαστικά η λειτουργία της πλατφόρμας έχει μια διαδικασία, δηλαδή σήμερα κάναν αίτηση, εντός 4 ημερών ορίζεται ο συντονιστής διαμεσολαβητής από τον πίνακα των διαμεσολαβητών. Εκείνος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, φέρνει τα 2 μέρη, τα 3, τα 4, τα 5 μέρη σε επαφή, πιστωτές ουσιαστικά και ο φιλέτη. Ο φιλέτης έχει τον κυρίαρχο ρόλο, εδώ είναι το βασικό του νόμου, ότι ο ίδιος ο φιλέτης έχει μοιράζει την τράπουλα, λέει ότι εγώ έχω τέτοιες υποχρεώσεις, αυτές μπορώ να τις εξυπηρετήσω με αυτόν τον τρόπο, με κούρεμα προς αυξήσεων, ακόμα και κεφαλαίου σε υπό προϋποθέσεις, και μπορώ να δίνω το μήνα ένα χ ποσόν. Το θέμα είναι, αυτό θα είναι μια διαπραγμάτευση που θα μεταξύ ουσιαστικά ο φιλέτη και πιστωτών, εφόσον γίνει αποδεχτή, εντός 80 ημερών εξαντλείται το περιθώριο το χρονικό, υπό κάποιες προϋποθέσεις δίνονται τετράμινες παρατάσεις. Αλλά αυτό αφορά κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζεται να γίνει και μελέτη βιωσιμότητας.
των επιχειρήσεων. Σε εμάς τις μικρές μιλάμε για την καθαρή θέση μέσα από τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και στη συνέχεια, εάν υπάρξει συμφωνία του 60% των πιστωτών, υπάρχει η υπογραφή ενός ιδιωτικού συμφωνητικού, μια συμφωνίας η οποία καθορίζει και τον τρόπο αποπληρωμής των οφειλών. Για να σιγουρέψουμε αυτή τη διαδικασία και αυτό το συμφωνητικό, θα πρέπει ο σύμμα με τον νόμο να προσφύγει το φιλέτη στο πολυμελές πρωτοδικείο της περιοχής του, έτσι ώστε να πάρει και δικαστική επιβεβαίωση, με δικαστική απόφαση να γίνει εκτελεστός, τίτλος εκτελεστός. Βεβαίως, τα αποτελέσματα της συμφωνίας ξεκινάνε από την επόμενη υπογραφή. Ανεξάρτητα δηλαδή το χρόνο που έχει να κάνει η διαδικασία της δικαστικής επιβεβαίωσης, ας πούμε. Με δεδομένα, και είναι το τελευταίο μου ερώτημα, με δεδομένα αυτά τα οποία προαναφέρατε, μπορεί κάποιος επιχειρηματίας ουσιαστικά να προχωρήσει μόνος του αυτή τη διαδικασία ή απαιτείται να έχει παράλληλα τις γνώσεις και την βοήθεια και ενός λογιστή και ενός νομικού? Νομίζω ότι σε πρώτη φάση αυτό που χρειάζεται να είναι σε συνεργασία με τον λογιστή του. Η διαδικασία χρειάζεται τους κλειδάριθμους του TaxisNet για να μπει στο σύστημα και να συμπληρώσετε τα πεδία της πλατφόρμας. Και βεβαίως για τον πρώτο μήνα λειτουργίας, δηλαδή τον Αύγουστο, όπως με έχει διαβεβαιώσει και ο ειδικός γραμματέας ο κ. Κουρμούσης, θα χρειαστεί να μαζέψει εκείνος όλα τα δικαιολογητικά και τις υποχρεώσεις που έχει προς τρίτους, είτε αυτό είναι δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες ή πιστωτές. Από τον επόμενο μήνα η πλατφόρμα θα διασυνδεθεί με τις τράπεζες, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με αποτέλεσμα να είναι προτυπωμένες οι οφειλές του καθενός μας στην πλατφόρμα.